Φιλοξενούμε συνέχεια στενά του Αντένα το μέλος του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού Σάββη Αρφανίδου. Κύριε Αρφανίδου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καταρχάς, για την Τρόικα είχαμε σήμερα την έναρξη της αξιολόγησης, της πρώτης αξιολόγησης μετά την υπογραφή της Δανακής Σύμβασης. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη αξιολόγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη? Μια και είναι η πρώτη αξιολόγηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής για την εφαρμογή του μνημονίου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ακόμα πιο σημαντική λόγω του ότι από αυτή την αξιολόγηση θα αποφασιστεί και κατά πόσο θα δοθεί έγκριση για την εκταμείευση της δεύτερης δόσης. Είναι γνωστό είναι ότι θα καταθέσει η Τρόικα, θα υποβάλει έκθεση στο Eurogroup στις 13 του Σεπτέμβρη στη Λιθουανία. Και επειδή γνωρίζουμε, έτσι να βάλω και έναν πολιτικό παράγοντα στη μέση, γνωρίζουμε ότι εν ώψη των εκλογών στη Γερμανία και στην Αυστρία θα είναι ακόμα πιο σκληρές κάποιες χώρες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να δείξουμε υπεύθυνη και σοβαρή στάση για να δείξουμε ότι τηρούμε υπεύθυνα και σοβαρά τις πρόνοιες του μνημονίου. Νομίζω ότι αυτή την εικόνα δίνει προς τα έξω η κυβέρνηση και νομίζω ότι βαδίζουμε σε σωστό δρόμο. Ωραία. Αυτή η πρώτη φάση της αξιολόγησης, η πρώτη μέρα, επικεντρώθηκε στο θέμα των τραπεζών. Τι πληροφόρηση έχουμε για αυτές τις επαφές που έγιναν? Όπως έχουμε ακούσει και πιο πριν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τονίζεται συνέχεια και το έχουμε αντιληφθεί και στην Κύπρο πλέον, ότι πρέπει η Τράπεζα Κύπρου να εξέλθει από το καθεστώς εξυγίανσης. Και έχει τεθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλος Ιουλίου. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε να καθοριστεί και το ύψος του κουρέματος. Κάποιες πληροφορίες δίνουν το κούρεμα στο 47%. Ξέρουμε ότι έχει ήδη κουρευτεί το 37,5%. Έχουμε 22,5% που αποτελεί δέσμευση για περαιτέρω κούρεμα, ενδεχομένως να γίνει στο 47-50%. Όλα αυτά φυσικά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου που κάνει KPMG. Και όταν και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που συμπεριλαμβάνει φυσικά και τη μείωση των μισθών. Κλιμακωτά έχουμε δει πρόσφατα για μέχρι 30% στις μειώσεις των μισθών. Κλείσιμο ενός αριθμού υποκαταστημάτων, ενός μεγάλου αριθμού θα έλεγα υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου. Τώρα το σχέδιο την εθελούσια χωρίς το οποίο δεν έχουν επιδείξει ενδιαφέρον πολύ. Νομίζω ότι θα κλείσει και το θέμα εκεί όσον αφορά τα ταμεία προνοίας και θα έχουν ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα οι τραπεζικοί πάλι για να αποφασίσουν. Ωραία. Είναι μεγάλο και το θέμα των τραπεζικών περιορισμών. Βέβαια, θα ερχόμουν και σε αυτό. Μας το είπε ο κ. Στερνής ότι δεν πρέπει να συνδέονται το ένα με το άλλο. Δηλαδή η έξοδος της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης με την άρση των περιορισμών. Όμως να αντιληφθώ ότι θα αρχίσει μια συζήτηση για να τεθεί τουλάχιστον ένα χρονοδιάγραμμα για άρση των τραπεζικών περιορισμών. Έχει υποθεί και προηγουμένως ότι ήδη θα πρέπει να δοθεί προς την Τρόικα ένα χρονοδιάγραμμα ακριβώς για αυτό το θέμα. Όμως το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος γιατί δεν συνδέονται τα δύο. Και ο λόγος είναι πολύ είναι αυτονόητος. Δηλαδή πρέπει για να αρθούν οι περιορισμοί να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα είναι ακριβώς να εξέλθει η Τράπεζα Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης και οι Κύπροι πολίτες να δείξουν ξανά εκ νέου την εμπιστοσύνη τους προς το τραπεζικό σύστημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα και φυσικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων ενδεχομένως να αρχίσουν και οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης του Προέδρου μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η Τράπεζα Κύπρου, η ρευστότητα, η αντιμετώπιση του ΕΛΑ κτλ. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο πριν φύγει η Τρόικα να μας επιβάλλει νέα μέτρα, νέους φόρους ή άλλες καταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, που θα μας δυσκολέψουν. Νομίζω σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το θέμα, αν είχε δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ λίγων ημερών και ο Υπουργός Οικονομικών χθες, ότι στόχος δεν είναι η επιβολή νέων μέτρων αυτή τη στιγμή. Στόχος είναι συγκεκριμένα να μιλήσουμε για μείωση των μισθών κτλ. Στόχος είναι ακριβώς να αντιμετωπιστεί, να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες μέσω κάποιου άλλου τρόπου, να συνεχίσουμε την παγωποίηση των προσλήψεων σε σχέση με τις αφιπηρετήσεις, να εξορθολογήσουμε κάποια επιδόματα και χρήματα που δίνονται για τις βάρδιες. Και γενικότερα νομίζω ότι επειδή τα κοίτα δημοσιονομικά είναι σε κακή κατάσταση, για να μην οριοποιούμε φυσικά την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στα αναμενόμενα πλαίσια, η Τρόικα ενδεχομένως, και αυτό το λέω με κάθε φύλαξη, να δείξει κατανόηση.
εφόσον εμείς αποδείξουμε και εμπράκτως ότι εφαρμόζουμε πιστά το μνημόνιο. Ευχαριστώ πολύ, είστε καλά.